Το Κατάκολλο επισκέφτηκε αργά το μεσημέρι σήμερα ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, προερχόμενος από Πάτρα και κατευθυνόμενος προς Πύλο, όπου θα παρευρεθεί σε εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κατάκολλο, επισκέφτηκε το Λιμεναρχείο Κατακόλου για επιθεώρηση, αλλά και το Λιμενικό Ταμείο, όπου είχε συνάντηση με τοπικούς παράγοντες. Και μένουν και στη Ράδα αρκετά, κάποιες φορές όταν είναι πάρα πολύ άνθρωποι. Ανά ημέρα να μην μένουν στη Ράδα. Έχει τύχει 4 στη Ράδα. Και βγαίνουν με δικές τους γλάτσες ή γλάτσες τοπικές. Όχι, τον βιόν. Με τον βιόν. Το βιόν δεν έχει σύλλογο εδώ. Υπάρχει και αύξηση φέτος της πρόσφασης. Από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε περίπου, οπότε δεν έχουμε σύλλογο από την Ευρωπή. Τώρα έχουμε στην Λιμεναρχείο ενδεικτικό. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είναι αυτή η ρόλη σας. Αυτό ελπίζω και εγώ. Γιατί τους εκτιμώ, ξέρεις, ότι ο κάθε θεραιός που παίρνεις είναι σημαίνει ότι τα έχεις δουλέψει. Έχεις πάει στον τόπο, δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Είναι συμβολική αξία του, έτσι. Είναι συμβολική και ουσιαστική. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στα έργα που πρόκειται να γίνουν στο λιμάνι και θα το καταστήσουν ένα από τα πρώτα λιμάνια κρουαζιέρας. Αυτό το κομμάτι είναι και μικρό. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει ελευθερία. Μπαίνουμε σε το κείμενο που κρατάει έχουμε ακόμα την επέκταση του κασιμονιού, κατά 50 μέτρα. Αυτή εδώ την επέκταση σχετική παρέχεται γιατί σήμερα, όπως αυτοί δένει με την ύλη του πολύ έξω. Οπότε μια σχόλια και εγώ θα το πούμε σε ένα λεπτό. Και έχουμε και μια υπέθεση εδώ που θα το παραθύνω από πίσω. Στην ώρα που θα πούμε αυτό το τρία έχουν δει μέσα. Αυτό εδώ είναι μελλοντικό. Είναι στην ώρα του χασκέδιου. Είναι για δύο θέσεις χρονοδίων. Μία είναι το 250 μέτρο του ίδιου. Αυτό... Αλλά αυτό που έχουν ενταχθεί είναι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό εδώ που θα προκαστεί. Το οποίο είναι επέκταση προς τη θάλασσα του, του χώρου. Γιατί και η ναυτιλία πρέπει να είσαι πάρα πολύ γρήγορος να αντιδράσει, δηλαδή δεν μπορεί να πεις Σαββατοκύριακο δεν είναι ολογό, δεν μπορεί να πεις ότι δεν κάνει επιθεώρηση Κυριακή βράδυ, δεν μπορεί να πρέπει να κινούνται 24 ώρες το 24, 365 μέρες το χρόνο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Έχει διασπαστεί. Λοιπόν, και γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η υποδομή και βέβαια και η δικιά μου φιλοσοφία είναι ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε τον πιο ζωτικό χώρο της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής ανάπτυξης. Και πρέπει να είμαστε σαφέστατα προσιλωμένοι στο στόχο να εξυπηρετούμε τον πελάτη, ο οποίος είναι ο χρήστης των υπηρεσιών μας. Δεν είναι κανένας άλλος. Είτε είναι ο ναυτικός, είτε είναι τα λιμάνια, είτε είναι ο επιβάτης, είτε είναι ο ακτοπλώρος, είτε είναι ο κουρασγεράς, είτε είναι ο υποδοπόρος ναυτιλία. Και γι' αυτό και έχουμε και την φιλοσοφία ότι πρέπει να μειώσουμε πάρα πολύ τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που ζητάμε, για να αξιοποιήσουμε το προσωπικό μας καλύτερο. Δυστυχώς υπάρχει μια διάταξη δυνάμεων, που το λέω πιο πολύ γιατί είναι εκπρόσωπο του τύπου εδώ, διάταξη δυνάμεων του λιμενικού, η οποία ανταποκρίνεται πιο πολύ στις ανάγκες του προσωπικού να μένουν κοντά στο σπίτι τους και λιγότερο στις ανάγκες της υπηρεσίας. Βάλτε για το λιμενικό σώμα να μπορούμε να βοηθάμε. Γιατί βλέπουμε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Ζωστικό, δεν είναι τίποτα για μας. Παρέμβαση, Υπουργέ. Δεν έχει ορισμένες φορές τη δυνατότητα 1.000 ευρώ επισκευής του κινητήρα ή κάτι. Αυτό εννοεί ο πρόεδρος, οι δύο πρόεδροι. Ένα κωδικό να μπορούμε να δούμε 3-4% των εσόδων να το πούμε σε ένα κωδικό, αν να χρειάζεται το μελλοντικό σώμα. Γιατί δεν μπορεί να μεταχειριζόμαστε διάφορα πράγματα να βοηθήσουμε κάθε σύλλα σε υπαλληλότητα, καταλαβαίνετε. Και ως εκπρόσωπος του στο σχεδιασμό που προτίθεται στην κυρίευτη, δεν θα πάμε σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί έχουμε πολλά
ακούσει και έχουμε δει και εν πάση περιπτώσει εμείς σαν υγιεί το φοβόμαστε αυτό. Να μείνουμε σαν ομούς δεν το συζητάμε. Και θέλουμε ακόμα να μας δώσετε και διακριτό ρόλο στη σύνθεση των συμβουλίων σαν επιμελητήρια να έχουμε μία άποψη και μία. Καλλικράτη, είπα σε ό,τι αφορά για να μην περιφερόμαστε στις υπηρεσίες που λιμενιζόμαστε. Ναι, αλλά θα γενιενοποίηση των λιμανιών του νομού. Αυτό, αυτό δεν μπορεί να εξεταστεί με έναν ενιαίο τρόπο σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και 7-8 χρόνια στήσαμε αυτό το λιμάνι χωρίς υποδομές, αυτά ακριβώς, χωρίς υποδομές. Το αναπτύξαμε 3 φορές πάνω από αυτό το πείραμα και λειτουργεί με ένα νοικοκύρεμα μοναδικό. Δεν έχει όχι μόνο ένα ευρώ χρέος, αλλά έχει αποθηματικό. Και αυτή τη στιγμή καταφέραμε, εδώ είναι ο άνθρωπος που το καταφέρουμε. Γιατί κάποτε η αλήθεια έχει να λέγεται και να αποδίδεται η τιμή. Καταφέραμε μόνοι μας να δημιουργήσουμε το master plan, να το περάσουμε και να το δώσουμε ισχύ νόμου. Και όχι μόνο αυτό, με τη βοήθεια όλων και της περιφέρειας και της κυβέρνησης, μπορέσαμε να εντάξουμε 2 μεγάλα έργα, τα λιμενικά και το γερσαίο χώρο, που αλλάζει τελείως το τοπίο. Ξέρετε, έλεγα πριν σε μια κουβέντα ότι καταφέραμε να βάλουμε στο DNA μας τη μιζέρια και την απεσιόδοξία. Δεν είναι έτσι. Στο λιμάνι, το λιμάνι αυτό αυτή τη στιγμή γνωρίζει καινούργιες εποχές και από την κίνηση στην καθημερινή αλλά και από το σχεδιασμό του. Υπολογίζουμε ότι πάνω από 15 εκατομμύρια επενδύονται αυτή τη στιγμή. Αυτή εδώ είναι η προβλήματα, είναι για παραχώρηση. Είναι για παραχώρηση, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, ανοιχτό το μυαλό μας και προχωράμε στο σχεδιασμό αυτό. Να μας βοηθήσετε να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να γίνουμε home port, γιατί όπως το ξέρουμε, αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά εδώ δώστε μας τη δυνατότητα και την βοήθειά σας, δεσμευτείτε, να τελειώσουμε γιατί τα χρονικά περιθώρια είναι τελειωμένα. Δηλαδή, το τελειώσουμε. Στο λιμάνι, σε όλα τα λιμάνια που είπατε, πάνε για το συγκεκριμένο χώρο. Εδώ έρχονται για τα Ολύμπια, τα οποία δυστυχώς, βεβαίως τώρα απευθύνομαι σε ένα μέλος της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι. Πεθαίνουν. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε, όπως το είπατε πολύ σωστά, πρέπει να δούμε δηλαδή και τα Ολύμπια, γιατί αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Της Ρόδου πάνε για τη Ρόδο, της Κέρκυρας για την Κέρκυρα, εδώ για τα Ολύμπια. Με ιδιαίτερη χαρά επισκέπτομαι για άλλη μια φορά το λιμάνι του Κατακόλου με την σημερινή μου ιδιότητα και βλέπω κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια φάνταζε όραμα για την περιοχή, δηλαδή να είναι γεμάτο κρουαζιερόπλοια, γεμάτο επισκέπτες. Ο δικός μας στόχος είναι να το βοηθήσουμε και να το ενισχύσουμε. Ήδη η πολιτεία έχει πάρει τα αναγκαία μέτρα για την επέκταση του λιμανιού, για τη βελτίωση των υποδομών του. Είναι το Κατάκολο αποτελεί το επίνιο ενός από τους μεγάλους διεθνείς προορισμούς. Και έχει σημασία να οργανώσουμε και εμείς τη δουλειά μας. Και το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος και οι επιχειρηματίες της περιοχής να κάνουν τον προγραμματισμό τους, ώστε ο επισκέπτης να έχει πολλές διαφορετικές επιλογές και να μπορεί να αφήνει στον τόπο πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι αφήνει σήμερα. Η κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο ανάπτυξης για την Ηλία. Δεν αρκεί μόνο η κρουαζιέρα. Χρειάζονται και άλλες υποδομές σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό, το γιότινγκ στο οποίο προχωράμε σε μια απελευθέρωση και θέλουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα σκάφη και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και άμεσα ανεξαρτήτως, κύριε Πρόεδρε, ανεξαρτήτως του Master Plan και στην αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών. Είναι πολύ βασικό να μην αφήσουμε σπιθαμή εδάφους και καμία επένδυση που έχει γίνει από τον ελληνικό λαό, έστω και αν έχει σχεδιαστεί λάθος, χωρίς αξιοποίηση. Είναι τέτοιες οι στιγμές οι οικονομικές που ζούμε, που πρέπει όλοι να δουλέψουμε σκληρά, να σφιχτούμε, να μπορέσουμε να φέρουμε όσο περισσότερα εισοδήματα μπορούμε. Δεν μπορεί σε ένα νομό που η ανεργία έχει φτάσει στα κόκκινα, που το εισόδημα έχει συρρυκνωθεί, που αισθάνεται πολλές φορές και όχι αδικαιολόγητα
πέρα και έξω από το χάρτη των επιλογών της κεντρικής διοίκησης, να μην αξιοποιήσουμε στο έπακρο ό,τι υποδομές έχουμε. Υποδεχθήκαμε σήμερα τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, έρχεται για δεύτερη φορά στο Κατάκολλο. Είναι ευτυχώς ένας από τους υπουργούς ο οποίος έχει ασχοληθεί γενικά με το θέμα της ναυτιλίας και ξέρει από λιμάνια. Του θέσαμε εδώ τα προβλήματα, του θέσαμε και τη σκέψη μας και την απόφασή μας να μπορέσουμε να ενωθούμε με την Κυλλήνη σε ένα λιμάνι, σε έναν οργανισμό ο οποίος θα απορροφήσει και όλα τα λιμανάκια της Ηλίας. Φάνηκε πάρα πολύ διατεθειμένος να μας ενισχύσει σε αυτή την προσπάθεια και να ενισχύσει και όλο εδώ το έργο του λιμάνιου. Εάν τελικά το πρόβλημα της οικονομίας είναι η ψυχολογία, νομίζω ότι το Κατάκολλο αποτελεί και η Κυλλήνη, αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις για να μπορέσει να τονωθεί η ψυχολογία και να αντλήσουμε λίγη ελπίδα και αισιοδοξία. Και το λέω αυτό γιατί φοβάμαι ότι πια στο DNA των Ελλήνων έχει μπει η μιζέρια και η απεσιοδοξία. Δεν πιστεύει κανείς τίποτε. Όμως εδώ, στο λιμάνι του Κατακόλου, τα έργα έχουν δρομολογηθεί και τις επόμενες μέρες δημοπρατείται το πρώτο μεγάλο έργο. Θα ανακοινωθεί με επίσημο τρόπο, ώστε κανείς να μην επιχειρήσει να κλέψει τη δόξα. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου και στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης τις προσπάθειες, το μόχθο, την ανιδιοτέλεια και αυτό που έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση με ακριβή στοιχεία και ακριβή χρονοδιαγράμματα να ανακοινώσουμε τα μεγάλα έργα στο Κατάκολλο που γυρίζουν σελίδα, που επιτέλους όλοι θα λάβουν υπόψη τους ότι εδώ δεν έμεινε κάτι στάσιμο, προχώρησε και αναπτύσσεται όσο πρέπει. Νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, να βοηθήσουν όλοι ώστε τα έργα που έχουν δρομολογηθεί να υλοποιηθούν και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρόσκληση του φίλου μου, του πρόεδρου του Λιμενικού Ταμείου, πύργου του κ. Αποστολόπουλου, να παρευρεθώ σήμερα εδώ. Χάρηκα ακόμα πιο πολύ που άκουσα τα έργα που έχουν δρομολογηθεί, αλλά και που τα πιστοποίησε ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί και ο άλλος πυλώνας της ανάπτυξης, της θαλάσσιας ανάπτυξης του νομού Ηλίας που είναι το Κατάκολλο, παίρνει σάρκα και οστά και αναπτύσσεται δυναμικά. Μαζί με την Κυλλήνη, η οποία έχει πάρει την πορεία της ανάπτυξης με άλλα αντικείμενα επιβατικά και εμπορικά, θεωρώ ότι θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα αναπτύξει το νομό Ηλίας. Θα είναι τα λιμενικά ταμεία που σε κάποια στιγμή θα συνενωθούν σε μια ανώνυμη εταιρεία ηλιακών συμφερόντων. Η παρουσία του εδώ στο Κατάκολλο σηματοδοτεί την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων της αναβάθμισης και του περαιτέρω εξυγχρονισμού του λιμανιού του Κατακόλλου. Εκείνο το οποίο άκουσα με ευχαρίστηση είπε ότι θα πρέπει πέραν των καλοκαιρινών, των θερινών διακοπών τουριστών που υπάρχουν με τα κουραζόπια, εκείνο το οποίο χρειάζεται όπως είπε και αυτό είναι το ευχάριστο και είδηση η οποία πρέπει να υπάρχει για όλους μας για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του και για την Ηλία, είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις εκείνες έτσι ώστε να ενισχυθεί και να υπάρξει και χειμερινός τουρισμός στο νομό Ηλίας, το οποίο συνδυάζεται αυτό με την επίσκεψη την αρχαία Ολυμπία και ο χειμερινός τουρισμός σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη του λιμανιού της Κυλλήνης, αλλά πολύ περισσότερο εδώ του Κατακόλλου, θα σημαίνει και περαιτέρω ανάπτυξη στην Ηλία και είναι από τις προϋποθέσεις εκείνες που η Ηλία θα ξεφύγει από την τελευταία θέση ανάπτυξη.